Σε 16 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί το έργο παράκαμψης του Προβατώνα στο πλαίσιο του κάθετου άξονα Αρδανίου-Ορμενίου. Η ανάδοχος εταιρεία Άκτορ θα εγκατασταθεί άμεσα στην περιοχή για να ξεκινήσει τις εργασίες. Με την παράδοση του έργου, οι διερχόμενοι από την περιοχή οδηγοί θα κερδίσουν σε χρόνο και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές στη σύμβαση μεταξύ Εγνατίας Οδού ΑΕ και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας Οδός ΑΕ, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, ξεμπλοκάρει μετά από μια δεκαετία ένα έργο σημαντικό, το οποίο είχε βαλτώσει. Το έργο είναι η παράκαμψη του Προβατώνα, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Είναι περίπου ένα μήκος 4 χιλιόμετρων. Δημιουργείται ένας ανισόπεδος κόμβος εκτός του οικισμού, ενώ σήμερα η διέλευση γίνεται με ισόπεδο κόμβο μέσα από τον οικισμό και με φανάρι, και μπορούν νομίζω οι περισσότεροι να αντιληφθούν τις βελτιώσεις οδικής ασφάλειας που αυτό παρέχει, αλλά να αντιληφθούν επίσης και τον αναπτυξιακό, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα του έργου, διότι πλέον παρακάμπτεται ένας οικισμός και μπορούν οι μεταφορές να γίνονται σε μια συνεχή ροή. Υπάρχει επίσης ένα παράπλευρο δίκτυο, το οποίο θα κατασκευαστεί παράλληλα με το έργο. Εκτιμώ ότι, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι η ανάδοχος εταιρεία θα το ολοκληρώσει εντός χρονοδιαγράμματος 16 μηνών. Είναι προϋπολογισμού 6 κάτι εκατομμυρίων, και να μην μονολογήσω άλλο, να πω και πάλι ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούσαν την πατρίδα μας χρόνια τα έχουμε βάλει πλέον σε έναν άξονα δρομολόγησης. Για να φτάσουμε όμως μέχρι τις υπογραφές και το έργο να είναι έτοιμο να ξεκινήσει, χρειάστηκε η συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ήταν άψογη, σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος. Αυτό το πρόβλημα της παράκαμψης του Προβατώνα ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ το Υπουργείο, και με τις κατευθύνσεις τις οποίες πήραμε από το Υπουργείο Υποδομών, με συνεργασία στα θέματα τα δύσκολα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις, με τον Υφυπουργό τον Γιώργο τον Καραγιάννη, καταφέραμε σήμερα ως Εγνατία Οδός να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε όλο το κομμάτι, το, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, προβληματικό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο άξονας της παράκαμψης. Επιπλέον των θεμάτων του Υπουργείου, θα ήθελα ειλικρινά να αναφέρω επίσης τη συνεισφορά του Περιφερειάρχη του κυρίου Μέτιου στα θέματα της χρηματοδότησης. Ο κύριος Πέτροβιτς προφανώς ξέρει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, και να πω γενικά ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, με την Εγνατία Οδό ως εκτελεστικό όργανο, διότι η Εγνατία Οδός, όπως ξέρετε, είναι ένα εκτελεστικό όργανο του Υπουργείου, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνετέλεσαν στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τέλος, είναι σωστό να αναφέρουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού, από τις πρώτες μέρες που είχε αναλάβει, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό σε όλα τα θέματα τα οποία κρεμούσαν επί χρόνια. Τόσο ο πρόεδρός μας, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΟΣΟΥ, τα οποία υποστήριζαν όλες τις ενέργειες. Τέλος, επειδή αναφέρω σε όλες μου, ας πούμε, τις συνεντεύξεις το προσωπικό της Εγνατίας Οδού, πρέπει να το ευχαριστήσουμε και αυτό, διότι χωρίς τη συνεισφορά τους δεν θα γινόταν τίποτα. Την ίδια ώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα βήμα μπροστά. Με αυτή τη λύση, όπως τόνισε και ο κύριος Κουτσούκος, εκτός από την οδική ασφάλεια που θα βελτιωθεί, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ταχύτητα διέλευσης, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα εντός του οικισμού του Προβατώνος. Σημαντικό λοιπόν ότι ολοκληρώνεται επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια ο κάθετος άξονας, και είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και το πρώτο τμήμα που έχουμε Αρδάνιο
πλην του προβατώνος έως το Δηδημότυχο, και αυτό ολοκληρώθηκε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, και αυτό το έργο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ήταν μια δέσμευση του Περιφερειάρχη του Χρήστου Μέτιου και μου προσωπικά, ούτως ώστε ο νομός να αποτελεί σε αυτό το τομέα ένα πρότυπο στον τομέα της ταχύτητας, γιατί βλέπετε ότι πλέον αυτός ο άξονας χρησιμοποιείται και για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή η διαδρομή Ορμένιο-Αρδάνιο και βέβαια η σύνδεση από το Αρδάνιο με την Εγνατία Οδό, και θα διευκολύνει κατά πολύ και τις εμπορικές μεταφορές, αλλά σίγουρα θα διευκολύνει και την κίνηση των κατοίκων. Είναι ένα, επί της ουσίας, είναι ένα βήμα μπροστά.